Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Δημήτρης παίρνει μήνυμα από τον Τζαφάρ που του ζητάει να συναντηθούν. Ο Νικήτας καταφέρνει να κλέψει τα χρήματα από την εταιρεία και τα δίνει στον αδερφό του. Ο φύλακας όμως που χτύπησε βρίσκεται στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένος και ο Νικήτας δεν ξέρει τι να κάνει. Ο Τζαφάρ εκβιάζει τον Δημήτρη με την ζωή της Αζίζα για να μην δώσει το στικάκι στην αστυνομία. Ο Στέφανος θέλει να μεταφερθεί στις αγροτικές φυλακές και ζητάει τη βοήθεια του Αχιλλέα, με τον οποίο συγκρούεται έντονα η Αθηνά, καθώς διαφωνεί κάθετα με αυτή την προοπτική. Ο Μιχάλης πηγαίνει στο σπίτι του Σπύρου να ζητήσει συγγνώμη. Τα πράγματα μεταξύ τους δεν θα εξελιχθούν καλά και όταν αργότερα φτάνει εκεί και η Νέλη, θα βρει τον Σπύρο πεσμένο στο πάτωμα και τον Μιχάλη από πάνω του. Ο Δημήτρης βρίσκει κάποια στοιχεία που τον οδηγούν στο σπίτι που πιστεύει ότι κρύβουν την μικρή Αζίζα. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.